Έχουμε μαζί μας όμως τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνο και μάλλον συμμετέχει και στην Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σιούτη. Τι κάνετε, είστε εδώ πέρα με κάποιους Γερμανούς δημοσιογράφους, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε. Ναι. Είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό μία επίσκεψη Γερμανών δημοσιογράφων στη συνεργασία των δύο γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ελλάδος και της Γερμανίας, για να δούνε τις συνθήκες στις οποίες εξελίσσεται η κρίση στην Ελλάδα, τα προβλήματα που υπάρχουν κλπ. Να δούνε πώς θα πάνε τα πειραματόζωα δηλαδή. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Ναι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Τι συμπεράσματα έβγαλαν? Κοιτάξτε, ήταν μια αντιπροσωπεία 15 Γερμανών και από ό,τι γνωρίζω έχει προγραμματιστεί μια αντίστοιχη επίσκεψη Ελλήνων στη Γερμανία. Αυτό που είπαμε είναι ότι υπήρξε πολύ καλή ενημέρωση και πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και στη συνέχεια για να μπορούμε σε όλα τα επίπεδα να εξηγούμε το τι συμβαίνει. Ο λαός στη Γερμανία έχει άλλη αντίληψη από αυτό που πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να εξηγήσουμε. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο στο πολιτικό επίπεδο να υπάρχει ανταλλαγή των απόψεων. Στα συσίτια τους πήγατε, κύριε Παπανικολάου, να δούνε πόσο έχουν αυξηθεί εκεί πέρα οι ουρές? Στα συσίτια δεν νομίζω να τους πήγανε. Αυτό όμως που κάναμε είναι μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για να δουν τα προβλήματα με τη μετανάστευση. Και αυτό ήταν κάτι που το λέμε συνεχώς και το κάνουμε με κάθε ευκαιρία. Και να σας πω στο σημείο αυτό ότι και το φθινόπωρο θα κάνουμε μια επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευρωβουλευτές στον Εύρο. Για να δουν και εκεί την κατάσταση και το πώς εξελίσσονται εκεί τα προβλήματα με τις τροές που έχουμε, που είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εμάς. Mm-hmm. Κύριε Παπανικολάου, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Είστε στην Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το προεκλογικό σποτ με τα παιδάκια στο σχολείο που ρωτάνε γιατί, κύριε, η Ελλάδα δεν είναι στο ευρώ, που σχολιάστηκε έτσι πάρα πολύ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε κάθε προεκλογική περίοδο υπάρχουν σποτ που σχολιάζονται και η προσπάθεια που γίνονται από εκείνους που τα δημιουργούν αυτά τα σποτ για όλα τα κόμματα είναι αυτά τα σποτ να δίδουν ένα μήνυμα καθαρό σε σχέση με την τοποθέτηση και τον κομμάτι. Να θυμίσω επίσης ότι παιδάκια έχουν δημιουργηθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί και όχι, στο όχι, παρελθόν. Όχι, εγώ δεν κάνω ερώτηση για τα παιδάκια. Για το πνεύμα, το συνολικότερο του σποτ αυτού ήταν η ερώτηση. Δεν μένω στα παιδιά. Γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας, έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί παιδάκια. Εντάξει, δεν το εντοπίζω εκεί. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο αυτή είναι συγκεκριμένη. Και η αγωνία και η ανησυχία μας, όπως την περιγράφουμε στον κόσμο σε σχέση με την παραμονή ή όχι της χώρας στο ευρώ και στην Ευρώπη συνολικά, δεν είναι μια αγωνία, ξέρετε, που την μεταφέρουμε ή την καλλιεργούμε για να φοβήσουμε τον κόσμο και να ποντάρουμε στον κόσμο για να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ ανοιχτά πλέον στην Ευρώπη και στη βάση αυτή προσπαθούμε με τα σποτ τα δικά μας τα προεκλογικά να μεταφέρουμε καθαρά το μήνυμα αυτό στους συμπολίτες μας. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα σποτ μπορεί να βρίσκει κάποιους σύμφωνους, κάποιους άλλους όχι. Νομίζω όμως ότι το μήνυμα αυτό είναι καθαρό με αυτό το σποτ. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με τον συντονιστή του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για τη Βόρεια Ελλάδα, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, συμφωνείτε με αυτό που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή είναι αδελφές παρατάξεις? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα νεοναζιστικό και εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση με αυτό. Το είπε πάντως ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Είδατε τις δηλώσεις του. Εγώ πριν από λίγο τις ξαναδιάβασα στο Sky. Την ερώτητα παρακολούθησα και εγώ, γιατί έλειπα στο εξωτερικό και ήρθα. Αυτή η δήλωση όχι μόνο δεν με βρίσκει σύμφωνο, νομίζω ότι δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Ναι. Δεν έκανε όμως κάποια δήλωση η Νέα Δημοκρατία για να διαφοροποιήσει τη θέση της ή για να καταδικάσει την δήλωση αυτή του Παναγιώτη Ψωμιάδη? Νομίζω όποιος έχει ερωτηθεί από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση είναι η ίδια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση. Απλώς σας ρωτάω γιατί εγώ γνωρίζω αν υπάρχει κάποια επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη δήλωση αυτή του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Το λέω επειδή έχει και θέση ευθύνης ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Έτσι, είναι συντονιστής του προεκλογικού αγώνα για τη Βόρεια Ελλάδα.
Δεν είμαι πρόχειρος να σας το απαντήσω αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και επειδή είδα τη συζήτηση που έγινε για το θέμα αυτό, όποιος έχει ερωτηθεί απαντάει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε. Νομίζω ότι για αυτονόητα πράγματα πολλές φορές και οι δηλώσεις περιττεύουν. Αυτή είναι η τοποθέτηση δική μας και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση επ' αυτού. Ούτε νομίζω μπορεί κανείς να εξάγει άλλα συμπεράσματα. Ναι, εντάξει, απλά δεν το βγάλαμε εμείς από το μυαλό μας οι δημοσιογράφοι. Αυτό θέλω να πω. Είναι δήλωση που έκανε ένα δικό σας στέλεχος. Οπότε όταν ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας λέει ότι Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία είναι αδελφές παρατάξεις, σίγουρα υπάρχει ένα θέμα εδώ. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει γενικώς μια ένταση, υπάρχει μια πόλωση, υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν. Προχθές είδατε πάλι κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια ανακοίνωση σχέση με το Αντάρτικο των πόλεων που πρέπει να ξεκινήσει. Α, μπράβο, ωραία, για πάμε λοιπόν. Πάμε. Μια που πήγατε σε αυτό το θέμα, θέλω να το συζητήσουμε. Όλοι είπατε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαψεύσει ότι ο Υφικράτης Σαμίρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που εμείς είχαμε ως ενημέρωση είναι ότι ήταν να μπήκε σε κάποιο ψηφοδέλτιο, τελικά δεν μπήκε και απεσύρθηκε και τέτοια πράγματα. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, λίγο για να μιλήσουμε όμως σοβαρά. Γιατί είστε ένας σοβαρός άνθρωπος. Πιστεύετε εσείς ότι αυτά που λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που τον ακούσαμε όλες αυτά τα βίντεο που έπαιξαν και στα τηλεοπτικά δελτία, είναι πρώτο θέμα από ό,τι είδα σήμερα πάλι στο Μέγκα. Πιστεύετε εσείς ότι αυτά είναι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που λέει ο συγκεκριμένος κύριος? Πιστεύει κανείς ότι πάμε να πιάσουμε στουπιά και να εκτελούμε και δεν ξέρω εγώ τι να κάνουμε και να σκοτώνουμε και αυτά, ότι είναι θέσεις? Πιστεύει κανένας σοβαρός άνθρωπος ότι αυτά που λέει ο συγκεκριμένος είναι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Ασιούτη, δεν ανήκω σε εκείνους που την περίοδο αυτή, προκειμένου να θεμελιώσουν την πολιτική τους άποψη, ξεκινάνε καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο αυτή καλείται να διαχειριστεί μια εντολή που έχει λάβει από τον ελληνικό λαό και εν ώψη των νέων εκλογών, καλείται να δει πώς θα μπορέσει να έχει κοινές, αν θέλετε, θέσεις σε σχέση με τις 12-13 συνιστώσεις που έχει, σε σχέση με τις εσωτερικές αντιθέσεις που πολλές φορές έχουν τα στελέχη. Συνιστώσεις τώρα πια, όπως λένε έτσι χαριτολογώντας, έχει και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπανικολάου. Έχετε ανθρώπους από το Λάος, έχετε ανθρώπους από το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη που κάποτε έλεγε ότι δεν συμφωνεί σε τίποτα με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχετε κι εσείς πολλές και διακριτές τάσεις πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό υπάρχει μια σημαντική διαφορά, ξέρετε. Εκείνος που έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία, μου είπατε, είπαμε κάποια στελέχη από το Λάος ή η κυρία Μπακογιάννη, τα στελέχη αυτά εκ των πραγμάτων συμφωνούν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, στην παραμονή στο ευρώ, στις βασικές θέσεις και τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τις διαχρονικές όσο και την τρέχουσα προεκλογική περίοδο. Εμείς, ξέρετε, στις τάξεις μας δεν έχουμε μια οποιαδήποτε άνοιγμα. Να το πω έτσι, ομάδα στελεχών. Να μην το πω συνιστώσα από στην ΣΥΡΙΖΑ ή οποιονδήποτε που να λέει κάτι διαφορετικό επ' αυτού. Από όσο γνωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κομμουνιστικές συνιστώσεις, άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ευρώπη, άνθρωποι οι οποίοι για παράδειγμα είναι πιο κοντά στο κομμουνιστικό κόμμα παρά σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες τάσεις οι οποίες είναι μειοψηφικές όμως και δεν έχουν σχέση με την κυρίαρχη τάση και με την κυρίαρχη άποψη. Επειδή με ρωτήσατε, απαντώ. Και σας λέω λοιπόν ότι νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές βλέπουμε τόσες αντιφάσεις στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την εκφορά αυτών των προτάσεων από τα στελέχη και τον τρόπο που αυτά ερμηνεύονται στη συνέχεια. Την μία να φορολογηθούν οι καταθέσεις, την άλλη όχι, δεν καταλάβατε, αυτό ήταν κάτι άλλο. Την άλλη να καταγγείλουμε το μνημόνιο, όχι να κάνουμε πολιτική καταγγελία του μνημονίου. Και τώρα εσείς σας ρώτησα για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη όμως και μου είπατε ότι αυτά τα λέει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, δεν συμφωνούμε εμείς και με εσάς συμβαίνει το ίδιο. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αυτή θέλω να πω ότι λέει κάποιος κάτι μεμονωμένες. Και οι δηλώσεις των υπολείπων, του Λαφαζάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, που, είναι υπέρ, που έχει μια άλλη άποψη για τη δραχμή, βγήκε και είπε ο Λαφαζάνης ότι αυτά τα λέω εγώ, είμαι μειοψηφία, δεν έχουν σχέση με την κυρίαρχη άποψη του κόμματος. Ανέφερα λοιπόν αυτό το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να πω αυτό, ότι την περίοδο αυτή υπάρχει πράγματι μεγάλη ένταση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν τελικά μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές υπάρχει καθαρά η εικόνα, έχει ο πολίτης όλη την ενημέρωση και όλη την, έχει τη δυνατότητα να σταθμίσει όλα τα δεδομένα εν ώψη της κάλπης. Να πω ένα σχόλιο ακόμη επ' αυτού. Ακούω, ξέρετε, τις μέρες αυτές και με βάση και τις προτάσεις που γίνονται από τα άλλα κόμματα, ότι η ευρωπαϊκή μέση όρη, για παράδειγμα, στις δημόσιες δαπάνες είναι διαφορετική. Άρα
το μνημόνιο προβλέπει να έχουμε μικρότερες δημόσιες δαπάνες, πρέπει να αλλάξει και να πάμε σε αυτό το επίπεδο, ή πρέπει η όποια διαπραγμάτευση να αλλάξει αυτό το μνημόνιο και να πάμε σε κάποιο άλλο. Ωραία, Μια φράση να πω μόνο αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αυτό πρέπει να το κάνουμε συνολικά. Διαφορετικά δεν έχει αξία. Όταν δηλαδή μιλάμε για μέσο όρο στις δαπάνες ευρωπαϊκό, την ίδια στιγμή πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για το χρέος. Αυτό δηλαδή αναφέρεται σε χώρες που έχουν και ένα μέσο όρο χρέους, το οποίο είναι βιώσιμο. Ή το ίδιο είναι και για το έλλειμμα. Καλά, είδαμε και με την Ισπανία τώρα τι έγινε, κύριε Παπα-Νικολάου, που ήταν σε μια διαφορετική κατάσταση αρχικά. Ακριβώς, και το παράδειγμα της Ισπανίας δείχνει ότι την περίοδο αυτή που η Ευρώπη αλλάζει και τη στιγμή που η Ισπανία διαπραγματεύεται, εμείς κουβεντιάζουμε πράγματα που μπορούν να μας οδηγήσουν εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Και αυτό προσπαθούμε με ψυχραιμία. Μα έχουν εξηγήσει όλοι, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι εκτός Ευρώπης θα βγούμε. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο λέτε εσείς ότι σας φοβίζει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχω εδώ και από κάποιους φίλους ακροατές που ρωτάνε, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ξεκάθαρα ότι θέλει η χώρα να παραμείνει στο ευρώ. Και επίσης, όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι αν θα φύγουμε από το ευρώ, δεν θα φύγουμε γιατί το θέλει κάποια πολιτική δύναμη που αυτή τη στιγμή καμία δεν δηλώνει ρητά ότι το θέλει, εκτός από το ΚΚΕ που δεν ενδιαφέρεται και να κυβερνήσει. Αλλά θα φύγουμε επειδή δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αλλιώς την κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει υποτίμηση του νομίσματος, να τυπωθεί νόμισμα κτλ. Δηλαδή και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Ότι δεν θα φύγουμε επειδή εμείς ότι θα μας διώξει κάποιος, αλλά επειδή δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ακριβώς. Όμως, για να μπορέσουμε να σταθούμε στην Ευρωζώνη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ως χώρα στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση. Για να πάρουμε χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα, ότι δηλαδή παίρνουμε τη βοήθεια, συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, αν εμείς δεν εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, κάποια στιγμή θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Εκεί λοιπόν θα είναι το αδιέξοδο που αναγκαστικά θα μας οδηγήσει στο εσωτερικό μας νόμισμα. Ναι, αλλά κύριε Παπα-Νικολάου, ναι, όμως η όρη της χρηματοδότησης, που δεν είναι χρηματοδότηση, είναι δανειακή σύμβαση, είναι, θυμίζει λίγο την ιστορία αυτή με το γαϊδούρι του Χότζα, έτσι, που είπε ότι τώρα πέθανε το γαϊδούρι που το έμαθα να μην τρώει. Δηλαδή, αν είναι να πεθάνει η κοινωνία για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι όροι, μα πεθαίνει αυτό. Η κοινωνία, κύριε Παπα-Νικολάου, κάθε μέρα. Επιτρέψτε μου στο σχόλιο να σχολιάσω αυτό που μου λέτε, ότι δεν διεκδικούμε σε καμιά περίπτωση ή δεν επιτρέπουμε και σε κανέναν κάποιοι να θεωρούνται περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι αγαπάμε την Ελλάδα, έχουμε όμως διαφορετική προσέγγιση στην προσπάθεια που κάνουμε. Μία τελευταία ερώτηση για όλους τους πολιτικούς που λέτε που αγαπάνε την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που, άσχετα με το αν αγαπάνε ή όχι την Ελλάδα, κύριε Παπα-Νικολάου, έχουν πάρει χρήματα από την Siemens. Αυτό μιλάω για τη Siemens γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερα άλλα σκάνδαλα. Και σίγουρα και από πολλές άλλες περιπτώσεις που έχουν χρηματιστεί πολιτικοί. Αλλά επειδή για τη Siemens έχει ομολογηθεί ότι έχει πει και η ίδια η Siemens ότι πράγματι έχω δώσει τόσα εκατομμύρια ευρώ και έχουν πάει στα δύο κόμματα και συγκεκριμένοι πολιτικοί έχουν πάρει αυτά τα χρήματα. Οι Γερμανοί γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί που τα έχουν πάρει. Εμείς δεν έχουμε μάθει ακόμα και πολύ πιθανό να μην μάθουμε εφόσον η υπόθεση έκλεισε έτσι όπως έκλεισε. Αυτοί οι πολιτικοί κατά πάσα πιθανότητα παραμένουν στο πολιτικό σκηνικό. Η πολιτική αυτή είναι εκβιάσιμη πολιτική και μας ζητάνε αυτή τη στιγμή την ψήφο μας και δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε πολιτικούς λοιπόν οι οποίοι είναι εκβιάσιμοι εφόσον έχουν πάρει χρήματα από τη Γερμανία και εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Και ανήκουν στα δύο μεγάλα κόμματα, αυτό είναι σίγουρο. Στα δύο μεγάλα, στα δύο πρώην μεγάλα τουλάχιστον σχέση με το ένα. Ναι. Να επαναλάβω κάτι που είπε και ο Αντώνης Σαμαράς πρόσφατα συνέντευξή του. Υπάρχει εκκρεμωδικία στο θέμα της Siemens και στο αστικό και στο ποινικό κομμάτι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο που αφορά το Πασόκ. Αυτό το έχουμε πει επανειλημμένος και αυτό έχει και ο Πασόκ. Και η Siemens έχει ομολογήσει ότι και το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει χρηματοδοτήσει. Το έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι Γερμανοί. Λοιπόν, το τρίτο που θέλω, η δική μου άποψη είναι ότι το σκάνδαλο Siemens αφορά κυρίως το Πασόκ και αυτό έχει προκύψει και μέσα από τις δικογραφίες και τα στοιχεία που έχουν σε όλο αυτό το διάστημα βγει και στη δημοσιότητα. Αυτό που ακόμη θέλω να σας πω είναι ότι πράγματι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των δύο, αν θέλετε, πρώην μεγάλων κομμάτων και το πώς γίνεται η μεταξέλιξη του πολιτικού συστήματος σήμερα. Δεν νομίζω ότι πλέον κανείς διαφωνεί ότι πολλά στελέχη του παλαιού παραδοσιακού Πασόκ της δεκαετίας του 80 πλέον μεταφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν νομίζω κανείς να διαφωνεί ότι υπάρχουν. Πού το είδατε αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου? Εγώ δεν είδα να έχει κανέναν συνεργάτη ο Αλέξης Τσίπρας που να είναι από τα παλιά στελέχη του Πασόκ. Έχω δει μόνο τη Σοφία Σακοράφα και τον Παναγιώτη Κουρουπλή,
για τους οποίους νομίζω ότι εντάξει δεν υπάρχουν ενστάσεις. Σοφία Σακοράφα. Τι στηρίζει σήμερα. Ορίστε. Ο κύριος Αρσένης τι στηρίζει σήμερα. Ο κύριος Φωτόπουλος τη ΔΕΗ που βρίσκεται σήμερα. Ναι, ο κύριος Φωτόπουλος πρώτα απ' όλα υπάρχει κάτι, κάποιο στοιχείο εναντίον του κυρίου Φωτόπουλου. Γιατί εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ που κάνω δεν έχω δει το παραμικρό εναντίον του κυρίου Φωτόπουλου. Αναφέρομαι απλώ σε στελέχη τα οποία ήταν και μέχρι πρόσφατα του ξέραμε όλου. Μα και εσά σα στηρίζει. Ναι, και εσά σα στηρίζει. Τα στελέχη αυτά βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς σας στηρίζει ο κύριος Βορύδης που ήταν με το Τσεκούρι μέχρι πρότινος και ήταν υποστηρικτής του Λεπέν και τώρα υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, τα λέω αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποια είναι η μετεξέλιξη σε όλους τους χώρους και πώς αυτό μας οδηγεί στην εκλογική διαδικασία μια εβδομάδα μετά. Και εν πάση περιπτώσει, το κάθε κόμμα είναι υπεύθυνο για τα στελέχη που παίρνει και αναδεικνύει και για αυτούς που τους δίνει θέση ευθύνης και όχι για τον κόσμο που τον ακολουθεί και πηγαίνει και τους ψηφίζει. Δηλαδή, αν σας ψηφίζουν χρυσαυγίτες, δεν μπορείτε να απολογηθείτε γι' αυτό ενδεχομένως. Όμως, αν ο κύριος Σαμαράς, μισό λεπτό αυτό, αν ο κύριος Σαμαράς βάζει στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας στην Τώρα Μπακογιάννη. Σημαίνει κάτι, της δίνει μια θέση και συμβολίζει. Όπως επίσης νομίζω σημαίνει πολλά ότι όλο το παλιό σύστημα του Άκη Τσοχατζόπουλου αυτή τη στιγμή και αυτά έχει πάρει στο σύστημα. Μα δεν ισχύει εκεί, όμως αυτό, αν θέλουμε να μιλάμε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουν καμία θέση. Έχει γραφτεί, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Εγώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Έχετε να μου πείτε κάποια συγκεκριμένη θέση που, στην οποία βρίσκεται στέλεχος του Άκη Τσοχατζόπουλου και έχει θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή κάποιο δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση σημαίνει ότι δεν έχει γίνει αυτή η μεταφορά στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και είναι δημοσιοποιημένα αυτά τα πράγματα. Είναι δημοσιοποιημένα πού? Ως φορείς. Ό,τι δημοσιεύεται είναι αληθές. Κύριε Παπανικολάου, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος και οφείλω να μιλάω μόνο με βάση τα στοιχεία, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κανένα στέλεχος από το περιβάλλον του Άκη Τσοχατζόπουλου που είναι αυτή τη στιγμή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει θέση ευθύνης. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι αυτά. Είναι η Σοφία Σακοράφα και ο Παναγιώτης Κουρουπλής που έχουν πάει εκεί και έχουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και έχουν και εκλεγεί. Να το επαναλάβω και δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, αν και από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε άλλη άποψη. Όχι, δεν είναι άποψη. Πολλά... Εγώ θέλω ντοκουμέντα. Δηλαδή να μου πείτε ότι είναι εκεί και έχει αναλάβει αυτό. Το δεχτώ. Ο Γεράσιμος Αρσένης προτάθηκε να γίνει μεταβατικός πρωθυπουργός και υπηρεσιακός πρωθυπουργός, νομίζω δεν μπορεί να το αφήσει. Δεν σημαίνει ότι είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και προτάθηκε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει πολιτικά κάποια πράγματα και υπάρχει μια συγκεκριμένη ερμηνεία που εξάγεται από μια τέτοια κίνηση. Έτσι δεν είναι. Όπως επίσης, τα στελέχη όπως του ΣΥΡΙΖΑ επίσης... έδωσαν την ερμηνεία ότι ξεμπροστιάσανε το ΠΑΣΟ και είπαν ότι εδώ δεν δέχτηκαν τον Αρσένη για πρωθυπουργό μεταβατικό. Θα δεχόντουσαν εμένα. Αυτό ήταν μια ερμηνεία που δέχτηκα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν σε όσους μας παρακολουθούν είναι ότι αυτή τη στιγμή η δική μου αίσθηση είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργείται μια κατάσταση, μια μετεξέλιξη του παλαιού ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80. Βλέπουμε κάποια νέα πρόσωπα τα οποία δυστυχώς είναι πιο συντηρητικά από πολλούς πολιτικούς δύο δεκαετίες πριν. Όταν ακούω σήμερα εθνικοποιήσεις τραπεζών, όταν ακούω ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τον κρατισμό και με την βασική παρέμβαση του κράτους στα πάντα, μέχρι και προσλήψη δημοσίων υπαλλήλων, πράγματα που είναι ανέσχυτα δηλαδή, αυτό με καθιστά πάρα πολύ ανήσυχο. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ωραία. Βεβαίως, δέχομαι κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είναι σεβαστή και η δική σας άποψη. Τέλειος ο χρόνος μας, δυστυχώς πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Ασιούτη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.